centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Θα δούμε τι πραγματικά τώρα γίνεται ή τι μπορεί να φέρει αυτή η ματέωση της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και για τα δικά μας πράγματα. Κύριε Τσούκα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα κύριε Νασούλη, καλημέρα σε όλους. Μιλήσατε και με τους ανθρώπους της ΔΕΘ μετά την ματέωση της έκθεσης, δεν είναι? Ναι, την Παρασκευή είχαμε ένα ραντεβού στα γραφεία τους. Ναι. Το ήξεραν αυτοί βέβαια ότι θα γινόταν αυτό. Ναι, από την Παρασκευή γνώριζαν στην ΑΔΕΘ και η διοίκηση της ΔΕΘ ότι πάμε για μετέωξη, έτσι. Ναι, το γνώριζαν, παρόλο που είχαν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, αλλά δυστυχώς ήταν κάτι το οποίο οι επιδημιολόγοι άναψαν κόκκινο τελικά με αυτά τα κρούσματα που είχε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Πιστεύετε ότι τα κρούσματα της Θεσσαλονίκης οδήγησαν στην οριστική αυτή απόφαση? Γιατί έχει φροντώσει εκεί η ιστορία. Ναι, στη Θεσσαλονίκη Χαλκιδική οι τελευταίες μέρες πήγαινε πολύ άσχημα και αναμένεται μάλλον να ανέβουν από ό,τι με έλεγαν. Και δυστυχώς οδήγησε αυτή την απόφαση. Βέβαια χθες είχαμε ξανά μια τηλεφωνική επικοινωνία. Υποσχέθηκαν βοήθεια, ό,τι χρειαστούμε, κάποια μηχανήματα που έχουν εκεί πέρα να μας τα δώσουν τώρα. Γιατί προς το παρόν η δικιά μας η έκθεση δεν έχει κάποιο θέμα προς το παρόν. Ποιος θα το αποφασίσει αυτό? Δηλαδή κύριε Τσούκα, εδώ τώρα, γιατί έχουμε μπλέξει λίγο με αυτά τα ζητήματα πραγματικά, ποιος θα το αποφασίσει τελικά αν θα γίνει το Fair Shopping Festival ή όχι, εσείς ή το ίδιο το κράτος όπως αποφάσισε για την ΔΕΘ? Ναι, κοίταξε, τα διάφορα εκθεσιακά γεγονότα δυστυχώς με όλα αυτά που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες έχουν αλλάξει μορφή. Δεν είναι όπως γινόταν παλιά που άνοιγες τις πόρτες και έμπαινε μέσα ο κόσμος. Ναι. Έτσι κι αλλιώς φέτος θα είχε διαφορετική μορφή, δεν θα ήταν έτσι. Θα ήταν πιο πολύ θα ήταν σε στυλ του ραντεβού ο πελάτης με τον εκθέτη παρά αυτό το πράγμα που γινόταν πάντα. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη δεν έχουμε κάποιο θέμα. Το θέμα το δικό μας είναι να, εάν όλα πάνε σύμφωνα με όσα έχουμε μιλήσει με την πρεσβεία, την Ρώσικια, την πρεσβεία την Ουκρανία, εάν πραγματικά πάνε βάσει χρονοδιαγράμματος, δεν νομίζω να έχουμε κάποιο θέμα. Άλλωστε η Καστοριά αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι η πιο ασφαλής πόλη στην Ελλάδα. Θα με πεις και εμείς βέβαια έχουμε αντικόβιτο όπως είχε η έκθεση. Βέβαια και ήταν με άλλες προϋποθέσεις. Ήταν καθαρά 100% σε ελληνική αγορά η έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν μας αφορά καθόλου αυτό, θα έλεγα. Γι' αυτό και εμείς είμαστε μόνο με το εξωτερικό. Εάν επιτραπούν οι πτήσεις του εξωτερικού προς Ελλάδα, όπως αυτή τη στιγμή είναι να ανοίξουν τα σύνορα κάποια στιγμή τώρα σε αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι θα διεξαχθεί κανονικά το φεστιβάλ. Εάν δεν γίνουν οι πτήσεις, εγώ το έχω ξαναπεί από την αρχή, εμάς εξαρτάται αποκλειστικά από τι θα γίνει στο εξωτερικό. Εάν ανοίξουν τα σύνορα, η έκθεση θα γίνει κανονικά. Αν δεν ανοίξουν, δεν θα μπορέσει να γίνει. Δεν θα μπορέσει να γίνει. Από την άλλη, όμως, οι άνθρωποι που θα είναι στο Fair Shopping Festival έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν δίνουν και προκαταβολές ή τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνεται αυτό ακριβώς. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση μετά? Κοίταξε, νομίζω ότι στη χειρότερη περίπτωση θα πάει το φεστιβάλ λίγο πίσω. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι γίνεται ανθρωπίνως δυνατόν, το φεστιβάλ να το κάνουμε. Είτε το κάνουμε τώρα, το κάνουμε λίγο πιο μετά. Νομίζω το φεστιβάλ πρέπει να γίνει. Τώρα, δεν θα γίνει μόνο στην περίπτωση που μας απαγορεύσει η ελληνική κυβέρνηση ή δεν ανοίξουν τα σύνορα. Άρα λοιπόν και για το δικό μας Fair Shopping Festival περιμένετε ουσιαστικά την απόφαση του κράτους και όχι τη δική σας απόφαση να πείτε αν θα το κάνουμε ή όχι. Η δική σας πρόταση είναι να γίνει, αλλά δεν εξαρτάται από εσάς τελικά. Κοιτάξτε, το κράτος έχει βγάλει κάποιες οδηγίες. Ναι. Τις οδηγίες αυτές εμείς θα τις στηρίσουμε, εννοείται.
Τα ραντεβού θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν με τους πελάτες, ο εκθέτης με τον πελάτη θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν με τις καινούργιες τις συνθήκες. Το θέμα είναι να ανοίξουν τα σύνορα. Εάν ανοίξουν τα σύνορα και μπορέσει να έρθει ο πελάτης από το εξωτερικό στην Ελλάδα, η έκθεση θα γίνει. Αυτή τη στιγμή πάμε με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα, ότι ο πελάτης θα μπορέσει το Σεπτέμβριο να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι ανησυχητικό, θα έλεγα, μέχρι στιγμής. Ούτε καν η ματέωση της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ούτε καν αυτό, έτσι. Όχι, προς το παρόν όχι. Και επαναλαμβάνω, επειδή συνεργαζόμαστε με τη ΔΕΘ, γι' αυτό υπάρχει αυτός ο συνειρμός, από τη στιγμή που ματαιώθηκε η ΔΕΘ, είναι δυνατό να γίνει το Fair Shopping Festival? Λέτε ότι εξηγείτε ότι είναι διαφορετικά πράγματα, υπό διαφορετικές συνθήκες, με διαφορετικό κόσμο. Εμείς συνεργαζόμαστε, ακριβώς. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί τους. Θα έχουμε όλη την βοήθεια που θα χρειαστούμε. Απλά η Θεσσαλονίκη ήταν 100% με Έλληνες επισκέπτες. Εμείς είμαστε 100% με ξένους επισκέπτες. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, από την άλλη, το ενδιαφέρον συνεχίζει να υπάρχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Πού βρίσκεται το ενδιαφέρον των ανθρώπων με αυτά που έχουν ανακοινωθεί για 30 δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι 3 Οκτωβρίου? Ναι, κοίταξε, με βάση τις συμμετοχές πιστεύω θα είναι το φεστιβάλ όπως ήταν και πέρσι. Γεμάτο. Εντάξει, το φεστιβάλ δεν το λες και γεμάτο, αλλά το λες και άδειο. Ναι. Το φεστιβάλ είναι αυτό, δεν είναι έκθεση, εντάξει, να μην γελιόμαστε. Άρα περίπου 70 επιχειρήσεις κάπου εκεί. Άλλη δυναμική έχει. Σωστά. Άλλη δυναμική έχει το φεστιβάλ, άλλη δυναμική έχει έκθεση. Ναι, okay. Αν μπορούμε σήμερα που μιλάμε να πούμε πόσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να είναι. Αυτή τη στιγμή είναι κανένα 30. Μάλιστα. Πέρσι νομίζω ήταν 40-40 κάτι στο φεστιβάλ, αν κάνω λάθος. Δηλαδή πιστεύετε ότι με 40 εκθέτες μπορεί να κάνετε το φεστιβάλ? Να εκδηλώσουν άλλοι 10 περίπου, ας πούμε, σίγουρα ενδιαφέρον. Δεν το συζητάω. Να μπορούν να είναι και στην έκθεση. Μάλιστα. Από λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι να μας επιτραπεί να γίνει. Αν επιτραπεί να γίνει, θα γίνει. Κύριε Τσούκα, φαίνεται ότι ακόμα είναι μακρύς ο δρόμος με απόλυτη σαφήνεια. Κανείς μας δεν ξέρει αν θα γίνει ή όχι. Περιμένουμε λοιπόν, βλέπουμε και κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Έτσι πια προγραμματίζεται ή δεν προγραμματίζεται η ζωή μας. Πολλά πράγματα πάνε. Θέλει υπομονή, θέλει σεβασμό στις αποφάσεις του κράτους και θα δούμε. Μάλιστα. Έγινε. Κύριε Τσούκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.